Βαθιά ανάσα πήραν οι μαθητές και ειδικά εκείνοι της Τρίτης Λυκείου από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την καταχώρηση των απουσιών. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, οι απουσίες δεν θα καταχωρηθούν όταν πρόκειται για περιπτώσεις μη υπετιότητας των μαθητών ή για αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας. Αυτό, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση Πύρου Κώστα Καμπουράκη, λύνει τα χέρια σε διευθυντές των σχολείων αλλά και εκπαιδευτικούς, ώστε να μην αφήσουν στην ίδια τάξη κανένα μαθητή λόγω απουσιών, εκτός φυσικά ακραίων περιπτώσεων. Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε ο κ. Καμπουράκης, πάνω από 1.000 εκπαιδευτικοί εμβολιάστηκαν από τα διάθετα εμβόλια. Ενώ, αναφορικά με τη γενική εικόνα για τα σχολεία της Υπήρου, όλα δείχνουν πως υπάρχει μια σταθερότητα, καθώς μόνο ένα τμήμα είναι σε αναστολή λειτουργίας. Ο κ. Καμπουράκης μάλιστα κάλεσε όλους να προσπαθήσουν να διατηρηθεί αυτή η εικόνα, καθώς οδεύουμε ολοταχώς στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μεταξύ, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα πρότυπα λύκεια, καθώς και για την κλήρωση στα πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 17 Ιουνίου. Ο κ. Καμπουράκης τέλος ρωτήθηκε και για τις προσλήψεις. Πάνω από 5.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο. Όπως είπε, αυτές οι προσλήψεις αναμένεται να δώσουν ανάσα για την καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών όλης της χώρας. Υπάρχει μία απόφαση από την κυρία Υφυπουργό, την κυρία Μακρύ, όπου οι απουσίες των παιδιών, οι οποίες έχουν γίνει και οφείλονται σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, να μην προσμετρηθούν. Και εδώ συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μαθητών που δεν μπορούσαν να μπουν στην τηλεκπαίδευση, είτε επειδή υπήρχε κάποια βλάβη στο δίκτυο, είτε δεν μπορούσαν να συνδεθούν διότι υπήρχαν προβλήματα στο διαδίκτυο. Επίσης, παιδιά τα οποία συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή και τα ίδια τα παιδιά και δεν εντάχθηκαν εγκαίρως σε περιφερειακά ή διαπεριφερειακά σχολεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υπετιότητα δεν είναι των παιδιών, οφείλεται στο ότι δεν μπόρεσαν όλα τα πράγματα να γίνουν ακριβώς την ώρα τους, συνεπώς δεν θα προσμετρηθούν οι απουσίες τους. Κατά τα άλλα, να υπενθυμίσω ότι Να μου πείτε λίγο, κύριε Καμπουράκη, πώς είμαστε από άποψη κρουσμάτων στα σχολεία. Κοιτάξτε, ναι. Βέβαια σήμερα ουσιαστικά κάνουν τα self-test τα παιδιά, αλλά ποια είναι η γενικότερη συνολικότερη εικόνα. Κοιτάξτε, η γενικότερη εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει μία ύφεση. Σήμερα, για παράδειγμα, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχουμε μόνο αναστολή ενός τμήματος σε ένα δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων. Από την επικοινωνία που είχαμε τις υπόλοιπες διευθύνσεις, δεν μου έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αναστολής τμήματων. Άρα, υπάρχει μια ύφεση, θα πρέπει να διατηρήσουμε τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης. Φαίνεται ότι και τα self-test σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργούν και οδεύουμε προς τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ούτως ώστε παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και την προετοιμασία όλα να εξελιχθούν ομαλά. Να πάμε στις εξετάσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα. Να πάμε. Καταρχήν να πω ότι οι αιτήσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα ξεκίνησαν 28 Μαΐου και θα λήξουν 27 Ιουνίου. Οι αιτήσεις που κάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες γίνονται ηλεκτρονικά. Η κλήρωση για τα πειραματικά θα γίνει 5η 24 Ιουνίου. Και βέβαια πολύ αργότερα θα γίνουν και οι εξετάσεις για την εισαγωγή των παιδιών στα πρότυπα σχολεία. Με τους διορισμούς, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι για το σχολικό έτος 21-22 να γίνουν
5.250 μόνιμοι διορισμοί και το μεθεπόμενο σχολικό έτος οι υπόλοιποι 5.250, ούτως ώστε να καλυφθεί το αρχικό πλάνο που υπήρχε από το 19 των 10.500 μόνιμων διορισμών. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, διότι αφενός έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων και αφετέρου δεν θα χρειάζεται να καλύπτουμε συνέχεια λειτουργικά κενά με διαδοχικούς διορισμούς αναπληρωτών.